παγκόσμια απειλή κατά τη υγείας ή της ζωής των συνανθρώπων μας. Τούτες τις μέρες ακούμε πως η ανθρωπότητα απειλείται από έναν αόρατο εχθρό και τούτο είναι αληθές. Εκείνο όμως που είναι αληθέστερο είναι πως όσο αόρατος είναι ο εχθρός άλλο τόσο ορατός είναι ο κίνδυνος και οι φοβερές του συνέπειες Αναγνωρίσουμε τις προειδοποίησεις και τα μέτρα. Ευρισκόμαστε πράγματι σε πόλεμο. Έναν πόλεμο που δεν επιστρατεύει τα παιδιά μας για να δώσουν ή να πάρουν ζωές με τα όπλα. Είναι ένας πόλεμος που κερδίζεται μόνο αν μείνουμε στα καταφύγια. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, πήραμε έγκαιρα μια σειρά σκληρών και αυστηρών μέτρων. Μέτρων που έχουν προκαλέσει πικρία σε μια μερίδα πολιτών ενώ έχουν αναστατώσει την καθημερινότητα του συνόλου. Δυστυχώ, παρά τα μέτρα, τις θυσίε χιλιάδων εργαζομένων, παρά τον πόνο που νιώθουν οι γονείοι για τα παιδιά τους που παραμένουν στο εξωτερικό, παρατηρούνται από μερίδα πολιτών συμπεριφορές, απειθαρχίας, έλλειψης αυτοσεβασμού, ευθύνης και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Συμπεριφορές που εκθέτουν σε σαν, θανάσιμο κίνδυνο το σύνολο του πληθυσμού. Οι επιστήμονες σύμβουλοι της κυβέρνησης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου πως δεν, αν δεν υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με τα μέτρα και αν δεν αντιδράσουμε αμέσως με περαιτέρω περιορισμούς ασύμμετρες θα είναι οι συνέπειες για το σύνολο. Μια εκτός ελέγχου διασπορά των κρουσμάτων θα οδηγήσει στην κατάρρευση του συστήματος υγείας που όσο καλά δομημένο και αν είναι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα δημιουργηθούν. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, δεν διανοούμε πως μπορεί να οδηγηθούμε στα φαινόμενα, φαινόμενα που καταγράφονται στην Ιταλία ή την Ισπανία, όπου οι γιατροί εξανάγκης επιλέγουν ποιοι θα ζήσουν ή ποιοι θα αφαιθούν να πεθάνουν. Δεν θα ήθελα κανένας πολίτης να νιώσει πως η ζωή των παιδιών, του πατέρα ή της μάνας του, του παππού ή της γιαγιάς θα εξαρτάται από γεγονότα που διαμορφώθηκαν και ως αποτέλεσμα της ανυπακοής και απειθαρχίας μιας ασυνείδητης μειοψηφίας. Συμπατριώτες, συμπατριώτες, Λαμβάνοντα υπόψη αυτό που όλοι απευχόμαστε, τα φαινόμενα που καταγράφονται, αλλά και τις συμβουλές των επιστημόνων συνεργατών μας, η Διευπουργική που συνήλθε σήμερα υπό την Προεδρία μου, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Υγείας για έκδοση διατάγματος με την λήψη των ακολούθων μέτρων. Απαγόρευση αχρίαστων μετακινήσεων από τις 6 το απόγευμα της 24ης Μαρτίου, δηλαδή αύριο, μέχρι την 13η Απριλίου, εκτός εάν πρόκειται για άτομα που μεταβαίνουν από και προς τους χώρους εργασίας τους, μετακινήσεις για προμήθειες αγαθών πρώτης ανάγκης από επιχειρήσει ή καταστήματα που η λειτουργία τους επιτρέπεται και εφόσον είναι αδύνατη η αποστολή τους. Επίσκεψη σε γιατρό ή μετάβαση σε φαρμακείο. Μετάβεση σε τράπεζα, αν είναι αδύνατη η ηλεκτρονική συναλλαγή. Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή σε ομάδες που οφείλουν να αυτοπροστατευτούν ή ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού, καραντίνα. Συγγενείς πρώτου, βαθμού, πρώτου και δευτέρου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές όπως κηδείες, γάμους και βαφτίσεις και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων. Μετακινήσεις για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικιδίου ζώου εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και, περι... και, περιορίζονται σε γυτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση Όσοι κυκλοφορούν να φέρουν ταυτότητα ή διαβατήριο και πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο για τον σκοπό της διακίνησης τους. Λεπτομέρειες και ο τρόπος ελέγχου θα ανακοινωθεί αύριο. Επίσης, από τις 6 το απόγευμα της αύριο μέχρι και την 13η Απριλίου κλείνουν και οι ακόλουθοι χώροι. Πάρκα, παιδότοποι, ανοιχτοί χώροι αθλήσεως, δημόσιοι χώροι συναρθρήσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί χώροι, παραλίες και μαρίνες. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα αναστείλουν τις εργασίες τους πλην των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνονται σε σχετικό διάταγμα που θα εκδοθεί εντός της ημέρας από τον Υπουργό Οικίας τερματίζονται οι λαϊκές αγορές, παζαράκια και η πλανοδιοπόληση. Τερματίζονται οι εργασίες σε εργοτάξια, πλην όσων αφορούν έργα δημόσια ωφελία, κατόπιν σχετική αδεία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Απαγορεύεται η προσέλευση πολιτών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, όπως εκκλησίες, Τεμένη και άλλους χώρους προσευχής. Απαγόρευση του εθίμου της λαμπρατσιάς. Με άπμεση απομάκρυνση της ξυλίας ή άλλων υλικών που έχουν ήδη συγκεντρωθεί προς αυτό τον σκοπό. Την ευθύνη εφαρμογής της απαγόρευσης φέρουν οι τοπικές αρχές σε συνεργασία με την αστυνομία. Θέλω, φίλε και φίλοι, να καταστήσω σαφές πως η πολιτεία θα είναι αμήλικτη για όσους παρέβησαν ή θα παραβούν τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα διατάγματα της πολιτείας. Πέραν των οποίων άλλων ποινικών ευθυνών, στους παραβάτες θα επιβάλλεται εξώδικη ποινή ύψους 150 ευρώ. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, για σκοπούς στήριξης της προσπάθειας πρόληψης και ενίσχυσης του συστήματος υγείας αποφασίστηκαν τα ακόλουθα διευρύνεται η διενέργεια μοριακού ελέγχου για την ανείχνευση του κορονοϊού σε κλινικά, βιοιατρικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια. Λεπτομέρειες θα δοθούν σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Αποφασίστηκε η αξιοποίηση τελειοφύτων ιατρικών σχολών τετραετούς ή εξαετούς κύκλου που προσφέρονται από τα Κυπριακά Πανεπιστήμια, όπως επίσης και τελειοφύτων νοσηλευτικών χωρών στο πλαίσιο της πρακτικής τους εξάσκησης. Προς αποτελεσματικότερη πρόληψη και θεραπεία, διευρύνεται ο αριθμός των ιατρείων δημοσίας υγείας σε όλες τις πόλεις. Συμπατριώτησες, συμπατριώτες, αναγνωρίζω πως τα πιο πάνω πρόσθετα μέτρα θα επηρεάσουν περαιτέρω την καθημερινότητα της καθεμιάς και του καθενός από εμάς. Θέλω όμως να αναλογιστείτε και όσους πέραν της καθημερινότητας έχουν την έγνοια για τα παιδιά τους που ευρίσκονται για σπουδές στο εξωτερικό. Θέλω με τον πιο δυνατό τρόπο να τονίσω πως μοιράζομαι τις έγνοιες τους αλλά και την ίδια ώρα να τους διαβεβαιώσω πως η πολιτεία θα είναι σταθερά στο πλευρό τόσο των ιδίων όσων και των παιδιών τους. Ήταν μια χωρίς αμφιβολία οδυνηρή αλλά αναγκαία απόφαση. Τόσο για τη δική τους ασφάλεια και υγεία, όσο και για το σύνολο του πληθυσμού. Θέλω να τους διαβεβαιώσω πως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα επαναξιολογηθεί η απόφαση για ενδεχόμενο σταδιακό επαναπατρισμό όσων επιθυμούν με προτεραιότητα τις ευπαθείς ομάδες. Απευθυνόμενος στις χιλιάδες των εργαζομένων και εργοδοτών, των μικρομεσαίων αλλά και αυτοτελώς εργαζομένων που ζουν με την αγωνία του αύριο να μεταφέρω την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για ουσιαστική στήριξη τους. Εντός των ημερών, με την βοήθεια και των πολιτικών δυνάμεων, τις οποίες θέλω θερμά να ευχαριστήσω, θα εξαγγελθεί δέσμη μέτρων που δεν θα περιορίζεται σε ανακούφιση, αλλά και θα δημιουργεί την προπτική σύντομη επανόδου στην πριν από την κρίση κατάσταση. Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την απόλυτη πεποίθηση μου πως θα τα καταφέρουμε και σε αυτή τη μάχη. Η πίστη και η ελπίδα μου στηρίζεται και ενισχύεται καθημερινά από τους ήρωες που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή που αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλη από τους επαγγελματίες υγείας και όσοι άλλους συνδράμουν τον αγώνα της πολιτείας ενάντια στους ορατούς κινδύνους από έναν αόρατο αλλά όχι ανίκητο εχθρό. Αγαπημένες φίλες και φίλοι της πρώτης γραμμής, σας εκφράζω τις θερμότατες ευχαριστίες του ίδιου αλλά και του συνόλου του λαού μας για το έργο, το πείσμα και την ελπίδα που δίνεται σε όλους μας. Συνεχίστε. Σας ευγνωμονούμε συμπολίτε και συμπολίτε, παραμείνετε στα σπίτια σα, στα καταφύγια σα και θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αόρατος είναι ο εχθρός μας, αόρατος εχθρός με τον οποίο βρισκόμαστε σε πόλεμο και κερδίζεται μόνο αυτό.